Ήρης. Σου είπα ότι άκουσα θόρυβο. Σου είπα. Και εγώ δεν σου είπα ότι είναι φάντασμα. Να το. Και εδώ. Βγήκε αληθινός. Ο βρικόλακας του γραφείου. Έλα. Δεν πειράζει. Έχω συνηθίσει το χιούμορ του Γιώργου. Τι είναι αυτό το σιλέτ. Εσείς μου είπατε ότι δεν ξέρω τίποτα από σκυλιά. Είπα κι εγώ τώρα που δουλεύω σκυλοτροφές. Να μάθω τους πελάτες. Α, για επαγγελματικούς λόγους το αγόρασες. Και για παρέα. Μπράβο. Μπράβο, Ήρης, καλά έκανες. Γιώργο, πετάξου μέχρι την αποθήκη και φέρε μερικές σκυλοτροφές. Πήρες τροφές, δεν πήρες. Τι λες, άνθρωπέ μου τώρα, θα κατέβω Κυριακάτικα τώρα στην αποθήκη και φέρω σκυλοτροφές. Μου θα πάμε και φαγητό. Ρε Γιώργο μου, η Ήρης πρώτη φορά πήρε ένα σκυλάκι. Να μην φάει τίποτα το σκυλί. Ναι, το σκυλί θα φάει. Εμείς οι δυο τι θα φάμε. Όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα θα έχουν τελειώσει οι σταυλίσκες. Τι θα φάμε πάλι. Με βλήτα και φέτα θα τη βγάλουμε πάλι. Από εκεί πέρα. Γιώργο. Και πώς είναι το όνομά του, πώς το όνομά σας? Λίλιθ. Πώς? Λίλιθ. Λίλιθ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Φεύγω εγώ. Και ό,τι χρειαστείς και εσύ και το σκύλιθ, πάρτε ένα τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Και να θυμάσαι, Ήρης, κορίτσι μου, ότι το σκυλί είναι σαν το παιδί. Θέλει αγάπη και φροντίδα. Αγάπη και φροντίδα. Πού θα πας?